Τα νέα της πόλης, κυρίες και κύριοι, στην όμορφη πόλη, στο δημοτικό ραδιόφωνο, στους 89.9. Και αμέσως τώρα μεταφερόμαστε στη Δράμα, στην Ένωση Κυριών Δράμας, και έχουμε μαζί μας την πρόεδρο της Ένωσης, την κυρία Αλίκη Τσιαμούρα. Κυρία Τσιαμούρα, μας ακούτε? Σας ακούω, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς για την προσπάθεια που κάνετε προκειμένου να πούμε στον κόσμο εκεί, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι στις 2 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη δηλαδή, στις 12 το μεσημέρι, θα είμαστε στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, προκειμένου να φέρουμε το Mobile School, που όπως είναι γνωστό, από την πανδημία ερχόμασταν κανονικά κάθε εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη στα Κυμαίρια, αν δεν κάνω λάθος. Πηγαίνουμε και στα Κυμαίρια, αυτή τη φορά όμως δώσαμε ραντεβού στην Ξάνθη, στην κεντρική πλατεία, προκειμένου έτσι να ενημερώσουμε με διαφημιστικό υλικό ή και να μας γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα, που για μας αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, να ξέρουν το προσωπικό, τους εθελοντές και όλο το επιστημονικό προσωπικό που συνοδεύει το Mobile School, να γνωρίσουν και να ενημερώσουν έτσι τα παιδάκια, τα Ρωμά, προκειμένου να μας εμείς θα τα προσεγγίσουμε με όλη μας την αγάπη, προκειμένου να τα, ας πούμε, να τα κάνουμε να αγαπήσουν το σχολείο. Τα παιδάκια τα περισσότερα πηγαίνουν μεν σχολείο, αλλά και αυτό είναι ένα πανέξυπνο εργαλείο που μας χάρισαν από τις Βρυξέλλες. Το έχουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη και μεταξύ αυτών καταφέραμε να το πάρουμε και να το έχουμε και εμείς στη Δράμα, έτσι ώστε προσθέτουμε κάτι στα παιδιά που θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι πανέξυπνα και ότι πρέπει αυτά τα παιδιά να μορφωθούν και πρέπει, γιατί νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμοι πολίτες της κοινωνίας. Mm-hmm. Να πούμε δύο λόγια για αυτήν την δράση. Να πούμε ότι ήδη η Ένωση Κυριών Δράμας έχει τιμηθεί για τις δράσεις της, έτσι, και το προηγούμενο διάστημα, και τώρα διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα, το Mobile School, που απευθύνεται σε παιδιά, είναι ουσιαστικά ένα κινητό σχολείο, ένα τροχύλατο σχολείο, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με παιχνίδια, δημιουργεί διάδραση, δημιουργεί ενδιαφέρον στα μικρά παιδιά και απευθύνεται σε παιδιά που ίσως για κάποιους λόγους δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Ναι, αυτό το τροχύλατη, αυτή η κατασκευή, το εργαλείο αυτό, το Mobile School, έχει πάρα πολλά πάνελ που έχει κάθε ένα από αυτό, στα πάνελ, είναι μια διαφορετική θεματική ενότητα. Μπορεί δηλαδή να κάνουν τα κορίτσια να δείξουν στα παιδιά την γεωγραφία, να μάθουν πού βρίσκεται η Ξάνθη, πού βρίσκεται η Καβάλα και ούτω καθεξής. Μπορεί να τους κάνουν λίγο μαθηματικά, μπορεί όμως να τους κάνουν για την καθαριότητα, για την σεξουαλικότητα, για τη βία. Είναι πάρα πολλά, έχουμε 500 και πάνελ, τα οποία μάλιστα ανανεώνουμε κάθε φορά. Mm-hmm. Και σκοπός, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι να κάνουμε αυτά τα παιδιά να αγαπήσουν το σχολείο, γιατί έχουν αποδείξει μέσα από το εμπόριο, που τα περισσότερα ασχολούνται με το εμπόριο, ότι πράγματι τα καταφέρουν άριστα, πόσο μάλλον αν τους δοθεί ευκαιρία να αποκτήσουν και μια περισσότερη μόρφωση και προσέγγιση των πραγμάτων. Αυτό το Mobile School, όπως είπατε, βραβευτήκαμε και μάλιστα έτσι με πολύ, αυτό σας λέω ότι φέτος θα πάρουμε και το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Mm-hmm. Με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα, τίποτα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν αποκτιέται τίποτε χωρίς να δίνεις 100% τον εαυτό σου. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε προσωπικό έτσι που
αγαπάνε τη φιλοσοφία της Ένωσης Κυριών, που δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το να προσφέρουμε στο συνάνθρωπο. Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το, είναι από το ICTIVA Citizen Fund και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νιάρχου και συγγνώμη, από το Ίδρυμα Βοδοσάκη και την Solidarity. Είναι για 3 χρόνια και αν θέλετε η δική μας η επιθυμία ήταν να μην εξυπηρετήσουμε μόνο τα παιδιά του νομού Δράμας. Μας ενδιαφέρει και πρέπει όλοι να απαλλαγούμε από αυτή την μιζέρια, δηλαδή οι πολιτικοί να σκέφτονται μόνο την δική τους, αποκλειστικά δική τους περιοχή. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να διευρύνουμε τις δράσεις μας, γιατί προς όφελος της περιοχής, όλης αυτής της περιοχής. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να πηγαίνουμε Καβάλα και Ξάνθη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς τον Δήμαρχο, τις κοινωνικές όλες δομές που αγκάλιασαν το εγχείρημα αυτό, γιατί και εμείς για πρώτη φορά θα ερχόμασταν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Κάναμε την ημερίδα που ανταποκρίθηκαν όλες οι αρχές του τόπου. Αυτό θα έγινε αιτία να γνωρίσουμε στη συνέχεια, να γνωρίσουμε πολλά παιδάκια και στόχος μας είναι βέβαια να γνωρίσουμε ακόμη περισσότερα παιδιά, έτσι ώστε να επωφεληθούν όσο δυνατόν περισσότερα, μεγαλύτερος αριθμός παιδιών. Κυρία Τσιαμούρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Το ραντεβού μας λοιπόν την Τετάρτη το πρωί στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Στις 12 το μεσημέρι. Ναι. Χαρούμε επίσης πολύ να έρθετε στη Δράμα, να δείτε το έργο μας από κοντά και γιατί όχι να μην βοηθήσουμε και να μην στηρίξουμε αντίστοιχους φορείς στην Ξάνθη και στην ευρύτερη περιοχή. Και πάλι σας ευχαριστούμε, κυρία Τσιαμούρα. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, τα νέα της πόλης, στην όμορφη πόλη, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο στους 89.9, Mobile School από την Ένωση Κυριών της Δράμας.